Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η έκδοση για την οποία μιλάμε σήμερα είναι μια θαυμάσια έκδοση για μια πράγματι άγνωστη ιστορία σε πολλούς και ιδιαίτερα στους νέους, που ξεκινά με τον Αμερικάνικο εμφύλιο τον Απρίλιο του 1861 και φτάνει στην περίοδο του μακαρτισμού αρχές της δεκαετίας του 50. Είναι μια ιστορία πολύπλευρα ενδιαφέρουσα και διδακτική, με συμπεράσματα και προεκτάσεις και για τις σύγχρονες συνθήκες. Όπως για παράδειγμα τώρα, με αφορμή μία ακόμη ρατσιστική δολοφονία του Αφροαμερικάνου George Floyd στη Μινεάπολη της Μινεσότα, που ξέσπασαν μεγάλες κινητοποίησεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα σε έκταση και ένταση που κανείς δεν φανταζόταν πριν το ρατσιστικό αυτό έγκλημα. Η εγκληματική ρατσιστική βία έχει τεράστιο βάθος στο παρελθόν, τον είπα, από την εποχή της μεγάλης γεωκτησίας στον Νότο και τον εξαναγκασμό των Αφροαμερικάνων στη δουλεία. Η αντιμετώπιση του, κρίσιμο ζήτημα για την ενότητα της εργατικής τάξης, την ενιαία πάλι ενάντια στους καπιταλιστές, διαπερνά όλη την ιστορία του εργατικού κινήματος στον Νότο. Υπήρξε έντονη διαπάλη μέσα στο εργατικό κίνημα για τη συμμετοχή των Αφροαμερικάνων στα συνδικάτα. Η εργοδοτική Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας δεν τους ήθελε στις γραμμές της, όπως δεν ήθελε και τους ανειδίκευτους εργάτες. Αυτή η Ομοσπονδία υπάρχει και σήμερα. Είναι αυτοί που τους έβαλαν φωτιά οι διαδηλωτές πριν μερικές μέρες στα γραφεία της. Η συμμετοχή των Αφροαμερικάνων στα συνδικάτα βέβαια κατακτήθηκε στην πορεία, αλλά ο ρατσισμός συνέχισε να υπάρχει και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Επίσης έχει εκδηλωθεί μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση μετά από σύντομη περίοδο ανεμικής ανάκαμψης. Σημαντικό μέρος του βιβλίου καταπιάνεται με την καπιταλιστική οικονομική κρίση στα 1929-1933 και στη συνέχεια βέβαια τη διαχείρισή της σε όφελος του κεφαλαίου με την πολιτική του New Deal της κυβέρνησης Ρούσβελτ, μια πολιτική διαχείρισης κενσιανή που την προπαγάνδισαν ως φιλεργατική, επειδή πήρε ορισμένα μέτρα κάτω από την πάλη των εργατών, αλλά για να τους χειραγωγήσει. Βεβαίως δεν έσωσε τον καπιταλισμό από την κρίση. Τηρουμένων των αναλογιών και σήμερα πάνε να εφαρμόσουν παρόμοια πολιτική με παρόμοια προπαγάνδα, αλλά είναι πολιτική σωτηρία των επιχειρηματικών ομίλων και αντεργατική. Θα το δούμε πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια. Στο βιβλίο θα βρούμε και άλλες πολλές ομοιότητες με το σήμερα, όπως οι πληστηριασμοί κατοικιών των εργατών και η δράση των συνδικάτων για τη σωτηρία τους. Στο κεφάλαιο του βιβλίου, η πτώση και η άνοδος του κυρίου Γκρόσα, γίνεται αναλυτική περιγραφή της δράσης του συνδικάτου που απέτρεψε την κατάσχεση του σπιτιού των Γκρόσα. Αναδεικνύονται επίσης ζητήματα όπως η ποινικοποίηση των απεργιών, οι πάλι για την κατάργηση των εργολαβικών, υπήρχαν και τότε εργολαβικοί εργάτες, για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, σημαντικό, για ίσους μισθούς για όλους, λευκούς Αφροαμερικάνους και μετανάστες, για την εφαρμογή του νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις στην περίοδο του New Deal, αλλά και τον κοινωνικό εταιρισμό, την επιδίωξη της ταξικής ειρήνης, με τη συμβολή σε αυτά της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργατών αλλά και άλλων ηγετών συνδικαλιστών. Ως προς αυτό στο βιβλίο αναφέρεται: λίγοι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από το μεγαλείο και τη δύναμη των Αμερικάνικων μονοπωλίων όσο μερικοί ηγέτες της εργατικής τάξης, όπως ο Γκόμπελς, που προσχώρησε στην Εθνική Πολιτική Ομοσπονδία, η οποία δημιουργήθηκε το 1900 από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους των μονοπωλίων για να ενώσει το κεφάλαιο και την εργασία για τη λύση βιομηχανικών προβλημάτων, με την υποβολή βεβαίως της ταξικής συνεργασίας. Επίσης, η ηγεσία της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργατών συνεργαζόταν με τους βιομηχάνους στηρίζοντας την πολιτική του κεφαλαίου. Μέσα από το βιβλίο αναδεικνύεται το πέρασμα του καπιταλισμού στο μονοπωλιακό του στάδιο. Φαίνεται ανάγλυφα η δημιουργία των μονοπωλίων και των μετοχικών εταιριών, ο παρασιτισμός των καπιταλιστών ιδιοκτητών των μετοχικών εταιριών, η αγυρτία με τα παιχνίδια που γίνονται με τις μετοχές προκειμένου να συσσωρεύεται κεφάλαιο και να αυξάνονται οι επενδύσεις, βεβαίως με την πολύμορφη εκμετάλλευση και καταλύστευση της εργατικής τάξης, που δουλεύει τότε από 12 μέχρι 16 ώρες με μεροκάματο που δεν φτάνει για να ζήσει η εργατική οικογένεια. Έτσι η εργατική οικογένεια αναγκάζεται να βάλει στη δουλειά και τις γυναίκες και τα παιδιά. Ακόμη και το πενιχρό μεροκάματο οι καπιταλιστές το παίρνουν πίσω, γιατί τους νοικιάζουν πανάκριβα τις παράγκες και τις τρόγλες που τους ανάγκαζαν να μένουν, ώστε να είναι κοντά στα ορυχεία και στα εργοστάσια, ενώ χρυσοπληρώνουν τη σάπια τροφή που τις προμηθεύουν υποχρεωτικά από τα μαγαζιά της επιχείρησής τους. Η αστική τάξη που έφερε πρόοδο με τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, αλλά και με τη νίκη της στον εμφύλιο, περνά γοργά στην αντίδραση, γίνεται αδίσταχτη.
Αυτό φαίνεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου με τα ένοπλα χτυπήματα των απεργιών, με τις καταδίκες των ηγετών της σε θάνατο με απαγχωνισμό και με χαλκευμένες βέβαια κατηγορίες. Κάνει κατακτητικούς πολέμους που συνοδεύονται με ανίποτη καταστολή του οργανωμένου εργατικού κινήματος στο εσωτερικό των ΗΠΑ για να βρει διέξοδο το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο. Όλα αυτά γίνονται βέβαια καύσιμη ύλη για την ανάπτυξη αγώνων. Απέναντί τους υψώνεται ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα. Η εργατική τάξη οργανώνεται στα συνδικάτα, οργανώνει απεργίες, δίνει ηρωικές μάχες, μαθαίνει από την ίδια της την πείρα, τις ήττες και τα πισωγυρίσματα, αλλά και τις νίκες. Μαθαίνει να πολεμά και βεβαίως σε μια πορεία να ιδρύσει και το δικό της κόμμα. Σε μια περίοδο βέβαια που η επιστημονική κοσμοθεωρία της εργατικής τάξης διαμορφώνεται ακόμα από τους Μάρξ Έγγελς. Αυτό όμως ασκεί επίδραση πάνω της. Και αργότερα βεβαίως με την Οκτωβριανή Επανάσταση που επίσης επιδρά στην ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα από την ιστορία του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών αναδεικνύονται επίκαιρες πλευρές όπως η εργατική τάξη δεν μπορεί να περιμένει από τις αστικές κυβερνήσεις βελτίωση της θέσης της παρά την όποια ανάπτυξη τεράστιων αιματηρών συνδικαλιστικών αγώνων. Δεν μπορεί να περιμένει διέξοδο στα βάσανά της έξω από τη δική της οργανωμένη ταξική πολιτική πάλι, που είναι μονόδρομος για την οριστική εξασφάλιση της δικής της ευημερίας. Δεύτερο, η αναγκαιότητα της οργάνωσης της εργατικής τάξης στα συνδικάτα δεν έχει σχέση μόνο με την πάλη για βελτίωση της θέσης στον καπιταλισμό, αλλά και τη διαπαιδαγώγησή της στην ταξική πάλη για την τελική σύγκρουση. Ο ηρωισμός της είναι μια προϋπόθεση σε αυτό. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι η δράση της πρωτοπορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μόνο αυτό μπορεί να δώσει ταξικό πολιτικό προσανατολισμό και οριστική διέξοδο με επαναστατική στρατηγική. Φαίνεται η έλλειψη τέτοιας πολιτικής στις ΗΠΑ στον προσανατολισμό και στον περιεχόμενο του πολυήμερου αντιρατσιστικού αγώνα, στη μη συνειδητοποίηση ότι ο καπιταλισμός είναι που πνίγει την ανάσα, οι καπιταλιστές και το κράτος τους είναι ο εχθρός. Τρίτο, η ανάπτυξη της ταξικής πάλης δεν είναι ευθύγραμμα. Έχει πισωγυρίσματα και ζυγζά την πορεία της, αλλά η εργατική τάξη συσσωρεύει πείρα για τη συνέχεια μέχρι την τελική σύγκρουση και αναπτύσσεται κάτω από τις οποιασδήποτε συνθήκες. Όσες δυσκολίες και αν υψώνει ο αντίπαλος, όσα εγκλήματα και δολοφονίες και αν κάνει, όσα πισωγυρίσματα και αν υπάρξουν, η εργατική τάξη βρίσκει το δρόμο του αγώνα και πάλι ξαναρχίζει. Αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι αυτό που και σήμερα λέμε. Ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χρήσιμο ζήτημα σε συνθήκες αντεπανάστασης και οπισθοχώρησης του κινήματος. Πέμπτο, δεν υπάρχει πολιτική διαχείριση του καπιταλισμού που να το σώσει από τις οικονομικές κρίσεις, να τις εξαλείψει και να ωφελεί την εργατική τάξη, εξαλείποντας την ανεργία, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Μόνη διέξοδος είναι η πάλη για τον σοσιαλισμό κομμουνισμού. Είναι σημαντικά επίκαιρο συμπέρασμα. Η γέννηση της εργατικής τάξης και γενικά η ιστορία της σε κάθε χώρα και διεθνώς, αλλά και του κινήματός της, αποτελεί για κάθε κομμουνιστικό κόμμα ένα ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο, συνυφασμένο με την ίδρυση, την ιστορική πείρα από τη δράση του, με το πρόγραμμά του, τη στρατηγική του για τη σοσιαλιστική επανάσταση, την εργατική εξουσία και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας του κομμουνισμού. Η ιστορία του κινήματος των ΗΠΑ ξεκινά από την περίοδο του εμφυλίου, όπως είπα. Ένας πόλεμος ταξικός, όχι ανάμεσα στην αστική τάξη και την εργατική τάξη, αλλά ανάμεσα στους δουλοκτήτες γεωκτήμονες και την αστική τάξη, δηλαδή ανάμεσα σε δύο εκμεταλλευτικές τάξεις. Η εργατική τάξη, ο λαός, πολεμούσε με την αστική τάξη ενάντια στους γεωκτήμονες που έλεγαν ότι η δουλεία είναι φυσική κατάσταση κάθε εργαζόμενου και πρέπει να εισαχθεί και στον καπιταλιστικό βορρά. Άλλωστε, 186.000 μαύροι σκλάβοι ενώθηκαν και πολέμησαν με το στρατό των βορείων. Οι εργάτες πολεμούσαν για την απελευθέρωση των Αφροαμερικάνων από τη σκλαβιά και για να είναι ελεύθερη όλη η εργατική τάξη, μαύρη ή λευκή, βόρειοι ή νότιοι. Το πόλεμο βέβαια τον είχαν κηρύξει γεωκτήμονες, αλλά οι καπιταλιστές του βορρά αναζητούσαν εδάφη για διεύρυνση της καπιταλιστικής αγοράς. Από την άποψη της ιστορικής εξέλιξης, η νίκη των βορείων στον πόλεμο ήταν πρόοδος, που έφερε όμως πολύ γρήγορα το πέρασμα του καπιταλισμού στο μονοπόλιο. Αυτή η έκδοση της σύγχρονης εποχής μας ενδιαφέρει να γίνει πλατιά γνωστή ή να διαβαστεί, όχι μόνο γιατί είναι άγνωστη σε πολλούς από εμάς, αλλά και από την άποψη της τότε πήρα στο σήμερα. Τιμούμε επίσης δύο επαιτίους σύμβολα της παγκόσμιας εργατικής τάξης, η ιστορία των οποίων διαδραματίστηκε στη ΣΥΠΑ. Η Εργατική Πρωτομαγιά και η 8η Μάρτη Παγκόσμια Μέρα των Εργατριών Γυναικών.
για το εργατικό κίνημα τον είπα. Ο Έγκελς έγραψε στο Ζόρι το Σεπτέμβριο του 1874. Η μόνη χώρα όπου μπορούσε ακόμα να γίνει κάτι στο όνομα της διεθνούς ήταν η Αμερική. Και ένα υγιές ένστικτο ενέπνευσε τη μετατόπιση της ανώτατης ηγεσίας προς τα εκεί. Δείχνει την εκτίμηση που είχαν για το ανερχόμενο εργατικό κίνημα στις ΗΠΑ. Άλλωστε, με πρόταση του Έγκελς τότε αποφασίστηκε η μεταφορά της Διεθνούς Ένωσης Εργατών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η συμβολή της Διεθνούς στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος της ΗΠΑ συνίσταται εκτός των άλλων και στην ίδρυση του πρώτου κόμματος στην ιστορία της εργατικής τάξης των ΗΠΑ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αμέσως μετά τη διάλυση της πρώτης Διεθνούς. Από το οποίο βέβαια μετά προήλθε το Κομμουνιστικό Κόμμα των ΗΠΑ. Η επίδραση φαίνεται και από την καλλιέργεια της λεγόμενης κοκκινοφοβίας στους εργάτες, ο σημερινός αντικομμουνισμός, την απόδοση των απεργιών στους κομμουνιστές που θέλουν να ανατρέψουν το σύστημα. Ήταν ένα από τα όπλα της επίθεσης στην εργατική τάξη στους ηγέτες της στην υπονόμευση της ταξικής πάνας. Ο τρόπος παρουσίασης της ιστορίας του εργατικού κινήματος περιέχει πολλές αρετές, κάνοντας το βιβλίο ελκυστικό για τον αναγνώστη. Έχει και λογοτεχνικές αρετές που συμβάλλουν στο να γίνεται συναρπαστικό, εύκολο στο διάβασμα, αν και δεν είναι λογοτεχνικό βιβλίο, είναι ιστορικό βιβλίο. Μέσα από την καταγραφή πολλών και επιμέρους ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων, ξεχωριστών προσώπων ηγετών που πρωταγωνίστησαν, γίνεται η σύνθεση της πραγματικής ιστορίας της εργατικής τάξης και του κινήματός της, αναδεικνύοντας το μεγαλείο της εργατικής τάξης και της δικής της ταξικής πάλης, το μεγαλείο των ηγετών της κόντρας στα μονοπόλια. Ένα παράδειγμα. Ο Σίλβης, μέλος του Συνδικάτου των Μεταλλουργών της Φιλαδέλφειας το 1857 και μετέπειτα ηγέτης του Συνδικάτου, έλεγε: «Λατρεύω την υπόθεση του συνδικαλισμού. Είμαι πρόθυμος να της αφιερώσω όλο το είναι μου και τις ελπίδες μου για αυτόν τον κόσμο». Ο Σίλβης αφιέρωνε όλο τον χρόνο του στον αγώνα, πρωτοπόρα, αν και ζούσε και αυτός και η οικογένειά του σε συνθήκες φτώχειας. Πολλές φορές το φαΐ δεν έφτανε για τα πέντε παιδιά, πεινασμένα παιδιά του. Δείχνει έτσι και ένα παράδειγμα ηρωισμού επίκαιρο και για το σήμερα ως προς το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Ο ανίποτος ηρωισμός της εργατικής τάξης στον ΗΠΑ που ήρθε στο προσκήνιο για να απαλλάξει οριστικά την κοινωνία από τα δεσμά της εκμετάλλευσης είναι διάχυτο στο βιβλίο μέσα από την παρουσίαση της πολύμορφης ταξικής πάλης με τους καπιταλιστές. Μαζί με τον ηρωισμό αναβλύζει η ανεξάντλητη ακαταμάχητη δύναμή της μέσα από τις μάχες απέναντι στον αντίπαλο που φαντάζει πανίσχυρος. Η εργατική τάξη δεν υπολογίζει κανένα κίνδυνο, ούτε τις σφαίρες ούτε τις κρεμάλες. Αποδεικνύεται εδώ η αφοβία, η ανιδιοτέλεια και η συντροφικότητα που στην πράξη μπορεί να οδηγεί τους ηγέτες στα συνδικάτα και στο κόμμα της, ως και στο θάνατο. Όπως για παράδειγμα του Πάρσονς, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των συντρόφων του βεβαίως, στη μεγάλη απεργία της 1ης Μάη του 1886 στο Σικάγο. Η βόμβα στην εργατική συγκέντρωση που χτυπήθηκε επίσης με τα όπλα και είχε νεκρούς ήταν προβοκάτσια. Κατηγόρησαν τους Πάρσονς, Σπάις, Φίσερ, Έγκελ σαν φοβιστές. Τον Πάρσονς δεν τον είχαν συλλάβει, ήταν ασφαλής ο κρυψόντων. Ήξερε πως αν παραδοθεί σημαίνει θάνατος, και όμως πήγε στο δικαστήριο λέγοντας: «Ήρθα να δικαστώ μαζί με τους συντρόφους μου». Σε φίλο του μάλιστα είχε πει: «Ξέρω τι έκανα, θα με σκοτώσουν. Δεν άντεχα όμως να τριγυρνάω ελεύθερος, ενώ οι σύντροφοί μου θα πληρώσουν για ένα έγκλημα το οποίο είναι το ίδιο αυτοί, όπως εγώ». Στη σύντροφο στη ζωή και στον αγώνα, Λούση, είπε: «Σε αφήνω κληρονομιά μου στο λαό. Μην κάνεις καμιά περισκεψία όταν φύγω, αλλά να αναλάβεις τη θέση μου στον αγώνα για τον σοσιαλισμό, από εκεί που εγώ αναγκάζομαι να τον καταλήψω». Η Λούση ήταν σε όλη την περίοδο της αγωνιστικής δράσης του Πάρσονς μαζί με τον Πάρσονς στην πάλη πρωτοπόρα για την εργατική τάξη. Την τελευταία τους νύχτα και οι τέσσερις ήταν ήρεμοι, ανακουφισμένοι. Ο Πάρσονς τους τραγουδούσε το βαδίζοντας για την ελευθερία. Να λοιπόν από πού αντλούν τη δύναμή τους. Από την πίστη στο δίκαιο της εργατικής τάξης που μετουσιώνεται σε αγώνα για την απελευθέρωσή τους. Όπως η δική μας αλήγηση της ταξικής πάλης. Το ίδιο γνώρισμα αναδεικνύεται και μέσα από μεγάλες απεργιακές μάχες, όπως για παράδειγμα των υφαντουργών του Λόρενς της Μασαχουσέτης το 1912. Η απεργία ξεκίνησε γιατί η εργοδοσία μείωσε τον ήδη χαμηλό μισθό των 6 δολαρίων την εβδομάδα για τις γυναίκες και τα παιδιά, επειδή οι ώρες εργασίας τους είχαν μειωθεί από 56 την εβδομάδα σε 44 με πολιτιακό νόμο. Στη διάρκεια της απεργίας μαζί με τις διαδηλώσεις διοργάνωναν θεάματα φορούς
αλλά και συζητήσεις γύρω από την πάλη των τάξεων. Με τον αγώνα ανέβαινε το ηθικό τους στη σιγουριά τους. Όλα τα τεχνάσματα, οι μορφές βίας και οι απάτες της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκαν από την εργοδοσία για να συντρίψουν την απεργία. Όμως οι εργάτριες και οι εργάτες ήταν ακατανάγητοι. Παρά το ότι οι εβδομάδες περνούσαν, η πείνα, η σκοτωμή και οι προβοκάτσιες συνεχίζονταν. Στο τέλος οι απεργοί γύρισαν βέβαια στις δουλειές τους νικητές, με αύξηση των αποδοχών τους, αυξημένη αποζημίωση για υπερορίες, μείωση της περίοδου μαθητείας από 4 εβδομάδες σε 2. Το βιβλίο συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου και της αποστολής της εργατικής τάξης στον καπιταλισμό ως κινητήριο μοχλού της κοινωνικής εξέλιξης, με την οργάνωση και ανάπτυξη των αγώνων, την προσπάθεια χειραφέτησης των εργατών, την πάλη ενάντια στους καπιταλιστές και την εκμετάλλευση για την κοινωνική απελευθέρωση. Ανεξάρτητα αν αυτός ο δρόμος τότε δεν ήταν ακόμα ορατός ή δεν τους ήταν πάντα ορατός. Το δίνει με την απολογία του ΟΝΤΕΠΣ στο δικαστήριο. Συνδικαλιστή και συγγέντης, μέλος επίσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, φυλακίστηκε γιατί σχετικά με τον πρώτο παγκόσμιο υπεριαλιστικό πόλεμο είχε δηλώσει: «Δεν είμαι καπιταλιστής στρατιώτης. Είμαι προλετάριος επαναστάτης. Είμαι αντίθετος σε κάθε πόλεμο εκτός από ένα. Υποστηρίζω τον πόλεμο αυτό με όλη μου την καρδιά. Τον πανανθρώπινο πόλεμο για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτή είναι η θέση μου και πιστεύω ότι είναι ή πρέπει να είναι και η θέση του Σοσιαλιστικού Κόμματος σχετικά με τον πόλεμο». Στο δικαστήριο επίσης είπε: «Έχω δηλώσει ότι αντιτίθεμαι στη μορφή της σημερινής κυβέρνησης, ότι αντιτίθεμαι στο κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε και ότι πιστεύω στην αλλαγή και τον δύο. Με νόμιμα μέσα. Δέση το έλεος. Δεν παρακαλώ να με απαλλάξετε. Ξέρω ότι τελικά το δίκαιο θα επικρατήσει. Ο λαός αφυπνίζεται. Θα έρθει ο καιρός που θα πάρει πίσω αυτό που του ανήκει». Ο ίδιος είχε πει επίσης ότι μπορεί να έκλεισαν τα παλικάρια στη φυλακή, μα δεν μπορούν να φυλακίσουν το σοσιαλιστικό κίνημα. Οι βιομηχανικοί εργάτες του κόσμου επίσης, συνδικάτο που προωθούσε το βιομηχανικό συνδικαλισμό και την ενότητα στην οργάνωση των εργατών, ανειδίκευτων και ειδικευμένων κόντρα στην εργοδοτική συντεχνιακή Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργατών, στον πρόλογο του καταστατικού έγραφε: «Η εργατική τάξη δεν έχει κανένα κοινό σημείο με την άρχουσα τάξη. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όσο εκατομμύρια εργατών ζουν μέσα στην ανέχεια και με σύντροφο την πείνα, ενώ οι λίγοι που αποτελούν την τάξη των εργοδοτών απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής. Πρέπει να συνεχιστεί η πάλη ανάμεσα στις δύο τάξεις μέχρι το σημείο της ένωσης όλων των ανθρώπων του μόχθου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο». Το βιβλίο από την πρώτη του σελίδα ακόμη αναδεικνύει ότι ταυτόχρονα με την κυριαρχία της αστικής τάξης στον καπιταλισμό έρχεται στο προσκήνιο και η εργατική τάξη. Όχι μόνο σαν η τάξη που παράγει τον πλούτο, αλλά και η τάξη που διεξάγει την ταξική πάλη ενάντια στην αστική τάξη που την εκμεταλλεύεται. Σαν τάξη που πασχίζει να γίνει τάξη για τον εαυτό της, χειραφετούμενη από την αστική πολιτική. Η ανάπτυξη της εργατικής τάξης και του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος της ΗΠΑ είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του μονοπωλίου από τις τελευταίες 3 δεκαετίες ακόμη του 19ου αιώνα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε τη μάνα Τζόνης που πάλεψε μέχρι τα 100 της στο πλευρό των μεταλλουργείων. Βλέπουμε όμως και τον μεγάλο της αντίπαλο, τον Τζον Ροκφέλερ, τον ιδιοκτήτη των μεταλλείων και ιδρυτή του Τράστ. Βλέπουμε τον Big Bill Haywood να πολεμάει με τους πιστολάτες των μονοπωλίων, αλλά και τον Μόργαν, ένας από τους κυριότερους αρχιτέκτονες των μονοπωλίων. Αναδεικνύεται το δίκαιο της εργατικής τάξης, ακόμα και όταν δεν μπορεί η ίδια να συνειδητοποιήσει τις αιτίες των βασάνων και των δυνόμεων. Πολύ περισσότερο να κατανοήσει πώς θα καταργήσει τα βάσανα και τα δεινά της, πώς θα νικήσει οριστικά. Ο ΟΝΤΕΠΣ, για παράδειγμα, στο δικαστήριο, όπως είδαμε, είπε: «Αντιτίθεμαι στο κοινωνικό σύστημα και πιστεύω ότι η αλλαγή θα γίνει με νόμιμα μέσα». Βεβαίως, τον Νοέμβριο του 1918, ο ίδιος ο ΟΝΤΕΠ, στην πρώτη επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, έστειλε χαιρετισμό στο Λένιν, όταν αμερικάνικα, γαλλικά, βρετανικά, ιαπωνικά στρατεύματα και στρατεύματα άλλων κρατών ανάμεσά τους και της Ελλάδας έκαναν υπεριαλιστική επέμβαση στη Σοβιετική Ένωση να καταπνίξουν την Επανάσταση. Είπε ο Ντέμψ στο τηλεγράφημα: «Σύντροφοι της Σοβιετικής Ρωσίας, της Δημοκρατίας των Βολσεβίκων, χαιρετάμε και τιμάμε την πρώτη επέτειο του μεγάλου θριάμβου της Επανάστασης, του μεγαλύτερου από την άποψη της ιστορικής σημασίας. Δείχνει σε μια πορεία και το πώς η επίδραση του κινήματος σε άλλες χώρες και της Επανάστασης επιδρά στην οριμότητα και αυτών των ηγετών». Επίσης, αναδεικνύει ότι οι προσπάθειες της κοινής δράσης και συμμαχίας με τους μεσαίους αγρότες
τόσο στις εργατικές απεργίες και στην έμπρακτη αλληλεγγύη από τους αγρότες στην εργατική τάξη, όσο και σε άλλα ζητήματα, όπως την εναντίωση στην αρπαγή της γης τους από τους εργάτες πια, από τους καπιταλιστές των σιδηροδρόμων για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών γραμμών, για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του καπιταλισμού γενικά, της βιομηχανίας αλλά και του μονοπωλίου. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αναφορές στο βιβλίο. Από το βιβλίο γίνεται ανάγλυφα καθαρό το πώς η εργατική τάξη μέσα στην ανάπτυξη της πάλης της αποκτά πείρα που στη συνέχεια την κάνει πιο ικανή για δράση. Για παράδειγμα, η πείρα από την Εργοδοτική Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας οδήγησε στη δημιουργία της Οργάνωσης Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου ή στην περίοδο της κρίσης 29-33 στη δημιουργία της Επιτροπής για τη Βιομηχανική Οργάνωση μέσα στις γραμμές της Εργοδοτικής Ομοσπονδίας Εργατών για να αντιμετωπιστεί η εργοδοτική ηγεσία. Φρόντισαν επίσης τα συνδικάτα να δημιουργούν τμήματα γυναικών. Άλλωστε, οι γυναίκες των εργατών κρατούσαν ηρωική στάση στις απεργίες, άφοβες απέναντι στις σφαίρες, συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης, όπως βεβαίως και στη συνέχεια όταν οι ίδιες ως εργάτριες μπήκαν στην παραγωγή. Άλλο ζήτημα που επίσης τους απασχολούσε ήταν η μόρφωση των εργατών. Έφτιαχναν τμήματα επιμόρφωσης με διαλέξεις και συζητήσεις για όλα τα ζητήματα, από την ίδρυση ενός εθνικού βιομηχανικά συνδικάτου μέχρι το θέατρο και τη λογοτεχνία. Ταυτόχρονα, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου φαίνεται ανάγλυφα και η σύνδεση των μονοπωλίων με το κράτος. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Ο Σκοτ, λένε οι συγγραφείς, ήταν ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης εταιρείας σιδηροδρόμων, αλλά τον χτύπησε η κρίση του 1873 και κινδύνευε να καταστραφεί. Ζήτησε λοιπόν να πάρει μια τεράστια κρατική επιχορήγηση 312 εκατομμύρια δολάρια και υποσχέθηκε να αναδείξει το Χέις πρόεδρο αν του έδινε την επιχορήγηση. Και έτσι έκλεισαν τη δουλειά. Ο Σκοτ μπόρεσε να κάνει πρόεδρο τον Χέις γιατί έλεγχε τις ψήφους των μελών του Κογκρέσου από τον Νότο. Δημιουργήθηκε έτσι συμμαχία ανάμεσα στους βιομήχανους του Βορρά και στους κτηματίες του Νότου του 1877. Η αντίδραση συγκρότησε ένα μέτωπο σε βάρος των Αφροαμερικάνων και του Αμερικάνικου λαού γενικότερα. Έτσι οι δύο αντίπαλοι στον εμφύλιο δυνάμεις ενώθηκαν ενάντια στο λαό και αυτό ισχύει παντού σε όλες τις χώρες που πέρασαν στον καπιταλισμό. Το βιβλίο αναδείξει η εγκληματική δράση των καπιταλιστών ενάντια στους εργάτες. Μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τη ζωή των εργατών. Μάλιστα υπήρχε μια εταιρεία, αυτή του Πίνκερτον, που θησάβριζε πουλώντας στους καπιταλιστές χαφιέδες, πράκτορες, ένοπλα τμήματα, πουλούσε όπλα για ιδιωτικούς στρατούς, ψευδομάρτυρες σε δίκες συνδικαλιστών, οργάνωνε προβοκάτσιες και άλλα για να χτυπούν τις απεργίες και να κλείνουν στις φυλακές ή να ρίχνουν στις κρεμάλες τους συνδικαλιστές ηγέτες. Επίσης, διέδιδαν μυστικές φήμες για μυστικές οργανώσεις που θα ανέτρεπαν τάχα το καθεστώς στον ύπο. Έτσι κατηγόρησαν τους Ιρλανδούς ότι ανήκαν στην ανύπαρκτη οργάνωση Μόλι Μαγκουάι και τους έστελναν στα δικαστήρια όταν οργάνωναν τις απεργίες. Αυτός ο χαρακτηρισμός τους ακολουθούσε τους Ιρλανδούς μετά σε όλη τους την πρωτόγνωρη πρωτοπόρα δράση. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα μιας απεργίας των Τρακορίγων του Κολοράντου. Γράφει το βιβλίο. Με το ξεκίνημα της απεργίας το 1914 έκαναν έξωση των απεργών μελών των Ενωμένων Εργατών Ορυχείων της Αμερικής από τα σπίτια τους που ήταν η ιδιοκτησία της εταιρείας. Οι Ανθρακορίδες ζούσαν μέσα σε σκηνή στο Λάτλιο. Ο καταβλισμός τους ήταν περικυκλωμένος από την Εθνοφρουρά και πότε-πότε δεχόταν πυροβολισμούς από πολιτοφύλακες ιδιαίτερα τη νύχτα. Ένα βράδυ μπράβοι πληρωμένοι από την εταιρεία και Εθνοφρουροί καταβρέχουν τις σκηνές με πετρέλαιο και τους βάζουν φωτιά, όταν πια είχαν κοιμηθεί ανθρακορή οι οικογένειές τους. Μόλις έκαναν να βγουν από τις φλεγόμενες σκηνές, αντιμετώπισαν τα πυρά των πολυβόλων. Αναδεικνύεται επίσης μέσα από το βιβλίο ότι η κυριαρχία των μονοπωλίων κάνει αδίστακτους στους καπιταλιστές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας τους, όσο και στους κατακτητικούς τους πολέμους. Γράφει. Η αντίδραση ήταν αδιαίρετη. Οι κατακτήσεις και η βία στο εξωτερικό σήμαιναν τους σκοτωμούς και τη διάλυση των συνδικάτων στο εσωτερικό. Οι σφαγές στις Φιλιππίνες είχαν άμεση σχέση με την τρομοκρατία στο Κολοράντο και οι σκληροτράχυλοι μεταλλορύχοι αυτής της πολιτείας κατάλαβαν ότι η σχέση αυτή ήταν το κέρδος. Στις αρχές του αιώνα, καθώς αμερικάνικα πολεμικά πλοία και πεσονάφτες έκαναν επεμβάσεις στην Κούβα, την Νικαράγουα και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, άλλα αμερικάνικα στρατεύματα έκαναν επιθέσεις ενάντια στη Δυτική Ομοσπονδία των Μεταλλορύχων. Ο πρόεδρος Βίλσον,
έλεγε χαρακτηριστικά για τον πρώτο παγκόσμιο ημπεριαλιστικό πόλεμο ότι η αιτία του ήταν ότι η Αγγλία έχει την κυριαρχία της γης και η Γερμανία την διεκδικούσε. Είναι σύγκριση ανάμεσα σε οικονομικές δυνάμεις για την οποία μιας αυτοκρατορίας. Δεν το κρύβουν δηλαδή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και προπαγάνδιζαν την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, μπήκαν στον πόλεμο για να εξασφαλίσουν συμμετοχή στη Λία και κέρδη από τα τεράστια δάνεια που είχαν δώσει στους Άγγλους και στους Γάλλους. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο γερουσιαστής Νόρις. Σε λίγο θα βάλουμε την εικόνα του δολαρίου πάνω στην Αμερικάνικη σημαία. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταλάβει, ακούγοντας αυτά και το σήμερα, να δει το σήμερα και τη δράση των ΗΠΑ σήμερα. Αν οι ΗΠΑ, αν και προπαγάνδισαν την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, είπαν μπήκαν στον πόλεμο. Ενάντια όμως σε αυτή την πολιτική, τάχτηκαν οι βιομηχανικοί εργάτες του κόσμου από το 1916 με ψήφισμά τους που έλεγε. Καταδικάζουμε όλους τους πολέμους και για να τους εμποδίσουμε κηρύσσουμε την αντιμιλιταριστική προπαγάνδα σε καιρό ειρήνης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την ταξική αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργάτες όλου του κόσμου. Σε καιρό πολέμου κηρύσσουμε γενική απεργία σε όλες τις βιομηχανίες. Μπορεί σε αυτή την τοποθέτηση να μην διακρίνουμε τη συνέπεια της πολιτικής των Πολσεβίκων. Ήταν όμως μια φωνή αντίθεσης στον ημπεριαλιστικό πόλεμο. Το βιβλίο αναφέρεται αναλυτικά και στην οικονομική κρίση του 1929-33 και στη διαχείρισή της με την πολιτική του λεγόμενου New Deal. Με το New Deal ο Ρούσβελτ, νέα συμφωνία. Με το New Deal ο Ρούσβελτ στοχεύει στη σωτηρία του συστήματος, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη χειραγώγηση της εργατικής τάξης, την ταξική ειρήνη. Τον Ιούνιο του 1933 μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος για την Εθνική Βιομηχανική Ανάκαμψη, ο λεγόμενος NIRA. Προέβλεπε δίκαιο ανταγωνισμό, αν είναι δυνατόν, και αύξηση αγοραστικής δύναμης με αύξηση των μισθών. Ο νόμος όριζε ότι επιτρεπόταν στους εργάτες να διεξάγουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, μέχρι τότε δεν ήταν νομικά κατοχυρωμένες. Με τους εργοδότες, βέβαια, έδινε το δικαίωμα της απεργίας, απαγορεύοντας την εργοδοτική αντισυνδικαλιστική δράση. Καθόρισε το ανώτατο όριο ωρών εργασίας και τους κατώτατους μισθούς και ρύθμιζε επίσης την παιδική εργασία. Για την καταπολέμηση της αναργίας αναπτύχθηκαν προγράμματα δημοσίων έργων όπως κατασκευή δρόμων και φυρών αεροδρομίων κτλ. Αλλά οι καπιταλιστές δεν εφάρμοσαν τον νόμο NIRA σε αυτό που αφορούσε τα εργασιακά δικαιώματα που τότε παραχώρησε ο Ρούσβελτ. Τα μονοπόλια απάντησαν επιθετικά, από κοινού βεβαίως με την εργοδοτική Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας. Καθόρισαν οι ίδιοι τον όγκο παραγωγής, τους μισθούς, τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας, μοίρασαν μεταξύ τους τις αγορές, δημιουργώντας καρτέλ. Το γενικό επίπεδο των μεροκάματων τότε άρχισε να πέφτει. Και παρά το ξεκίνημα των απεργιών, η εργοδοτική δράση της Ομοσπονδίας Εργασίας οδηγεί σε διάλυση πάνω από 600 ομοσπονδιακά τοπικά συνδικάτα. Έτσι, τον Νοέμβρη του 1935, δημιουργήθηκε η Επιτροπή για τη Βιομηχανική Οργάνωση μέσα στις γραμμές της Ομοσπονδίας Εργασίας ενάντια στην εργοδοτική ηγεσία. Η ίδρυση της συνέβαλε σε ένα νέο κύμα απεργιών σε όλη τη χώρα, που έφεραν κατακτήσεις, αυξήσεις μεροκαμάτων, περιορισμό της εργάσιμης μέρας, άδεια με αποδοχές, αύξηση της υπεροριακής αμοιβής και για πρώτη φορά στην ιστορία τους τον νόμο για τις συντάξεις. Σημαντική ήταν και η δράση των κομμουνιστών εκείνη την περίοδο στην ανάπτυξη και ενίσχυση των συνδικάτων και των απεργιών, στην ενότητα δράσης λευκών και αφροαμερικάνων εργατών. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι οι κομμουνιστές δούλευαν ακούραστα, χωρίς να θεωρούν καμιά δουλειά ταπεινή ή ανάξια προσοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστήριζε ολόκληρα την Επιτροπή για την Βιομηχανική Οργάνωση. Στην πραγματικότητα, η συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος στην οργάνωση των μη οργανωμένων από την Επιτροπή ήταν τεράστια. Την ίδια περίοδο έχουμε μεγάλες κινητοποίησεις στον ανέργο που το 1937 οργάνωσαν και τη μεγάλη πορεία στην Ουάσιγκτον. Η οργάνωση των ανέργων σε πανεθνικό συνδικάτο ήταν μια μεγάλη κατάκτηση. Συνέβαλε στο να ενωθούν με τους εργάτες των επιχειρήσεων, να μην βρίσκουν οι εργοδότες απεργοσπάστες και δυνάμωνε την ενότητα δράσης των εργατών. Οι θυσίες των προηγούμενων αγώνων δεν πήγαν χαμένες. Πολλοί εργάτες ένιωθαν πως η μακρόχρονη περίοδος της ήττας έφτανε στο τέλος της. Αλλά δεν έγινε έτσι ακριβώς. Μετά από κάποια αναζωογόνηση της οικονομίας, το 1936-37 άρχισαν τα πρώτα σημάδια της νέας κρίσης. Το φθινόπωρο του 37 η κρίση ξαναεκδηλώνεται παγκόσμια. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή η πείρα είναι πολύτιμη και για το σήμερα.
που οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους πασχίζουν με την ίδια συνταγή, επιδοτώντας με τεράστια κεφάλαια τα μονοπόλια, παρεμβαίνοντας άμεσα τα κράτη στην καπιταλιστική οικονομία με εξαγορές επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα αυτές των αερομεταφορών, μαζί βέβαια με φοροαπαλλαγές και μια επεκτατική πολιτική να αντιμετωπίσουν την νέα κρίση που ήρθε μετά από την ανεμική ανάκαμψη. Αλλά ιστορικά είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί με καμιά πολιτική διαχείριση να απαλλαγεί από τις κρίσεις. Η εργατική τάξη θα δώσει οριστικά διέξοδο σε όφελός της μόνο με την πάλη για την οριστική κατάρρευση των αιτιών της, για την οριστική κατάρρευση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, στην κοινωνικοποίησή τους, για να βάλει οριστικά την οικονομία στην υπηρεσία ικανοποίησης των αυξανόμενων σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην οικονομία, που σημαίνει πάλι για την εργατική εξουσία. Μετά τον πόλεμο, η αστική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδεύει την αντισοβιετική και αντισοσιαλιστική πολιτική της, την πολιτική του ψυχρού πολέμου όπως έγινε γνωστή, με την ένταση της αντικομμουνιστικής δράσης στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στοχεύοντας στο τσάκισμα του εργατικού κινήματος και βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτή η πολιτική φτάνει στο απόγειό της με την Επιτροπή Μακάρθη, με την οποία επιβάλλεται παντού ένα κυνήγι μαγισσών στην προσπάθεια να εξοντωθούν από όλους τους χώρους οι κομμουνιστές, αλλά και κάθε αγωνιστής που δεν συμφωνεί με την επίσημη κρατική πολιτική των ΗΠΑ. Το εργατικό κίνημα και το κόμμα δέχονται μια τεράστια επίθεση μέσω της επιδίωξης αποκοπής τους από τις μάζες, αλλά και την εξόντωσή τους με διώξεις των πρωτοπόρων αγωνιστών και των κομμουνιστών. Το κίνημα έχει μεγάλη οπισθοχώρηση και τεράστιες δυσκολίες να αναπτυχθεί. Αλλά δεν εμφανίζεται, όσο και αν αυτός είναι ο σκοπός της κρατικής πολιτικής των ΗΠΑ και των μονοπωλίων. Απόδειξη, οι μεγάλες σύγχρονες πολύμερες κινητοποιήσεις με αφορμή το ρατσιστικό έγκλημα, έστω και αν δεν έχουν ταξικότητα σε ανατολισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, και πρέπει να το πάρουν υπόψη μας, είναι ότι το έχουν καθαρό. Βρίσκονται στην κορυφή της υπεριαλιστικής πυραμίδας. Διεξάγουν υπεριαλιστικούς πολέμους. Εφαρμόζουν άγρια εσωτερική κρατική καταστολή. Αλλά οι αδυναμίες του κινήματος έχουν επίσης σχέση και με τη στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ, που δεν συμβάλλει στην προετοιμασία του αγωνιστικής αντεπίθεσης. Είμαστε σίγουροι ότι η εργατική τάξη θα βρει τον δρόμο της. Ο κόσμος θα γυρίσει ανάποδα. Επίσης, η δική μας δράση πιστεύουμε ότι θα έχει συμβόλαιο σε αυτή την προοπτική. Τέλος, διαβάζοντας το βιβλίο, αποκτά κανείς ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αισιοδοξία για το δίκαιο της εργατικής τάξης και του ταξικού αγώνα. Το ακαταμάχητο των ανεξάρτητων δυνάμεών τους που ακόμα δεν έχουν φανερωθεί ολόκληρος. Αλλά και απέραντη σιγουριά για τον δρόμο που έχουμε χαράξει, για τον δρόμο που ακολουθούμε. Τη σιγουριά ότι παρά τις συνθήκες της αντεπανάστασης θα νικήσουμε. Η γη θα γίνει κόκκινη από ζωή και γι' αυτό αξίζουν όλες οι θυσίες του κόσμου. Ευχαριστώ.